σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό και έχουμε καλά νέα από τα τριγόνια μας λοιπόν. Γεννήσανε. Να η θηλυκιά στη φωλιά της λοιπόν, με τα αυγά της, χθες έκανε και το δεύτερο. Ο ασελνικός εδώ δεν έχει αρχίσει το κλώσιμά του τη βάρδια. Να λοιπόν και το αυγό, χθες είχε δύο, έκανε το δεύτερο. Τι έγινε, το πέταξαν κάτι? Δεν καταλαβαίνω, τώρα το βλέπω αυτό το πράγμα. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Ένα αυγό, τι είναι το άλλο, τέλος πάντων. Να το άλλο το αυγό πεταμένο. Τώρα πόσο κατάφερα και το τσάκισαν δεν ξέρω. Να έχω και ένα διαμαντοπερίστερο εδώ, πρέπει να το βγάλω τώρα γιατί έχουν γεννήσει και θα το σκοτώσουν. Τι είναι, το έχουν μαδίσει λίγο. Τώρα δεν ξέρω γιατί πετάξαν το αυγό, μάλλον τσακίστηκε όταν πήγα να βγάλω τα άλλα τριγόνια και το καταλάβαν και το πέταξαν ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, και ένα καλό είναι για αρχή. Τους άλλους είναι πολύ νωρίς. Κανονικά τα τριγόνια γεννάνε το Μάιο τουλάχιστον στη φύση. Τώρα τα εξημερωμένα τριγόνια εκτροφής από ό,τι φαίνεται γεννάνε από τώρα. Οπότε φέτος έχουμε παραγωγή τριγωνιών. Ήδη έχω κάνει δύο κρατήσεις σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Καλά πράγματα. Αφού γεννάνε το Μάιο κανονικά μέχρι και τον Αύγουστο, αυτά έχουμε ακόμα πολλές γέννες μπροστά τους. Να εδώ και τα περσινά. Μια περσινή γέννα, σερνικό φιλικό είναι και αυτά. Τα έχω βάλει εδώ μήπως ζευγαρωθούν, γίνουν ζευγάρι για να τα πουλήσω έτοιμα ζευγάρι σε έναν που ενδιαφέρεται. Για να είναι ετοιμασμένα, έτοιμα να γεννήσουν τέλος πάντων, να κάνουν σωστά τη δουλειά του όταν πουληθούν. Και αυτά πάνω κάτω τα νέα από τα τριγόνια. Να και εδώ η 18ούρα. Η κλασική ημέρα που ζευγαρώνει με περιστέρια με το πιτσούνι που μεγάλωνα. Αλλά επειδή τα αρώμα είναι πολύ απαιτητικά δεν μπορούσα να συνεχίσω να το αναλάβω. Οπότε το μεγάλωσα μέχρι ηλικία να τρώει σπόρια. Και αφού έχει μεγαλώσει από άνθρωπο είναι λίγο διχασμένο στο τι είναι. Οπότε θα ζευγαρώσει με τη 18ούρα. Είναι ασερνικός πολύ εύκολα σε λίγους μήνες. Και αυτά ήταν λίγα νέα από 18ούρες και τριγόνια. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.